λέω, γιατί συνάδελφε. Ποιο το λέει αυτό? Εμείς. Ο κύριος Λουριτζής. Α, συγγνώμη, γιατί δεν έχω τηλεόραση μπροστά. Εντάξει. Δεν μου λες, αλλά με παίρνεις και αμέσως. Δεν παίρνεις ένα τηλέφωνο να σου απαντήσω. Ελάτε. Διακόπτεις για να πεις αυτό. Ελάτε κύριε Βουλευτή. Για πιο χαλαρά λίγα, πρωί είναι. Ελάτε. Λοιπόν, εχθές, όπως ξέρετε, είχαμε την πιο θετική δήλωση που μπορούσε να υπάρχει στο Eurogroup. Επομένως, το γιατί πάει εκεί. Είχαμε λοιπόν μία δήλωση η οποία λέει, αφού μιλάει για τις θετικές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία κτλ., επιβεβαιώνει πλέον με τον πλέον σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ότι η χώρα μας πρέπει να βγει από το μνημόνιο. Πρέπει να βγει από αυτή την περιπέτεια. Έτσι λοιπόν, προέτρεπε, διότι στο παρελθόν μέχρι τώρα υπήρχε μια προτροπή, μια ευχή. Τώρα υπάρχει κείμενο συμπερασμάτων, γραμμένο. Διότι πλέον, όπως ξέρετε, δεν μπορεί να έχουν βγει όλοι η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και η χώρα μας να παραμένει στον αναπνευστήρα. Επομένως, αυτό το οποίο. Αλλά πάμε με απόλυτη εκκρεμότητα, κυρία Βούλτευση, στη διαδικασία της προεδρικής εκλογής και πιθανόν σε εθνικές εκλογές. Δηλαδή, με ανοιχτή την αξιολόγηση. Δεν έχουμε κλείσει. Κύριε Οικονόμου, να σας πω κάτι. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Ο κύριος Τσίπρας παρεμποδίζει συστηματικά. Όχι, εγώ το λέω εάν αυτό θα είναι και το δίλημα στην πραγματικότητα που θα τεθεί από την κυβέρνηση. Μα τώρα να βάλουμε διλήμματα. Να σας πω ένα, σας το είπε χθες ο κύριος Παπάς, εσάς το είπε κύριε Οικονόμου. Ναι. Τον ρωτήσετε αν η αστυνομία θα είναι οπλισμένη ή άοπλη και σας είπε ότι θα την αφοπλίσουν την αστυνομία. Στις πορείες είπε ναι. Δεν σας είπε. Έτσι. Λοιπόν, αυτό θα είναι πολύ μεγάλο δίλημα για τον ελληνικό λαό. Η ατζέντα είναι αυτή των εκλογών. Επειδή βλέπω εκεί τον συνάδελφο τον κύριο Κουίκ, θα είναι δίλημα και για τους βουλευτές εάν θα οδηγήσουν τη χώρα σε αυτό τον κίνδυνο. Το δίλημα είναι δικό σας εάν θα συνεχίζετε αυτή η ταπείνωση και τα emails για να κυβερνιέστε δυστυχώς από τους τραπεζίτες. Αυτό είναι το δίλημα, κυρία Βούλτευση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, τα διλήμματα για πάρτι σας και όχι για μας. Ακούστε και πάρτε από το δάσκαλό σας το πώς γίνονται οι αποστασίες. Εκεί δίπλα σας είναι, στο διπλανό γραφείο. Όχι, μα συγχωρείτε, δεν θα απευθύνεται σε μένα η κυρία Βούλτευση για διλήμματα. Τα διλήμματα στον εαυτό της. Δεν απίθυνα. Τα διλήμματα στον εαυτό σας, κυρία Βούλτευση. Λυπάμαι, συγγνώμη που σας ανέφερα. Ελάτε, κυρία Βούλτευση, ελάτε παρακαλώ. Δεν πρέπει να το αναφέρω από ό,τι κατάλαβα. Α, μπράβο, λοιπόν. Εσείς, κυρία Βούλτευση, για να κατανοήσουμε κάτι. Αυτό το υφάκι που έχετε θα κοπεί σε λίγες μέρες. Κύριε Πουίκ, παρακαλώ να συνεννοηθούμε λίγο. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι, το κάνω πιο συγκεκριμένο, κυρία Βούλτευση. Η χειρότερη κοινοβουλευτή εκπρόσωπο κυβέρνηση που έχει εσείς, κυρία Βούλτευση. Πιο ευγενικά, σας παρακαλώ. Ρε παιδιά, ελάτε να ακουγόμαστε. Δεν θα συνοηθούμε έτσι. Είμαστε πολύ. Δεν μπορώ να πω κάτι τώρα. Ελάτε, παρακαλώ. Έχετε διακόψει όλοι, λέω κάτι και αμέσω ορμάτε. Ελάτε, πείτε το. Λοιπόν, λέω ότι από τη στιγμή που συστηματικά ο κύριος Τσίπρας όλο αυτό το διάστημα που εμείς διαπραγματευόμαστε παρεμπόδιζε την έξοδο από το μνημόνιο με όλες τις δυνάμεις, δήλωνε ότι δεν θα τηρήσει και ο ίδιος και τα στελέχη του, δεν θα τηρήσει συμφωνίες, δεν θα πληρώνει το κοχρεωλήσια, δεν θα πληρώσει τα χρέη, θα πληρώσει τα χρέη στον Δονουτού, δεν θα πληρώσει τα χρέη στον Δονουτού, θα βαράει την ταούλια και θα αγορεύουν οι αγορές και όλα αυτά. Και προκαλούσε στο εξωτερικό αυτή την τρομερή αστάθεια την πολιτική. Του κάνατε το χατήρι. Δηλαδή μηνύματα τα οποία. Όχι μόνο δεν διευκόλυναν, τη χαίρεναν. Ναι, αλλά εσείς του κάνατε το χατήριο, κύριος Τσίπρας. Εγώ ακούω τον κύριο Τσίπρα εδώ και πάρα πολύ καιρό να ζητάει επίσπευση. Εχθές έπρεπε να γίνουν οι διαδικασίες, έλεγε όλες τις προηγούμενες μέρες. Εντάξει, λοιπόν. Εγώ ρωτάω την κυβέρνηση. Ας πάρουμε λοιπόν. Με επιτρέπετε, κυρία Βούλτευση, μισό λεπτό. Εσύ έχετε ανοίξει μια διαδικασία διαπραγματεύσεων. Που περιλαμβάνει και την χρονιά που κλείνει, την αποτίμηση, να το πω έτσι, και το τι θα γίνει μέσα στο 15. Και η ερώτηση είναι γιατί δεν επιλέγετε να ολοκληρώσετε τις διαπραγματεύσεις. Και στο επίπεδο της αποτίμησης και στο επίπεδο του σχεδιασμού. Άρα δεν καταλάβατε τι σας είπα. Προσπαθώ να καταλάβω. Ότι παρεμποδίζονται οι διαπραγματεύσεις από αυτά τα μηνύματα. Για το πολιτικό κλίμα, λέει. Τι να κάνουμε, σκληραίνουν τις τάσεις τους. Όταν ακούνε τους άλλους να λένε εμείς δεν θα πληρώσουμε τίποτα, θα τα τυνάξουμε όλα στον αέρα, θα κάνουμε το του κεφαλιού μας, θα βαράμε τα ταούλια. Αυτοί δυσκολεύουν. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαπραγματεύσεις. Εσείς όμως θα καθαρίσετε τη θέση σας, κυρία Βούλτευση, ως κυβέρνηση εννοώ. Δηλαδή η κυβέρνηση θα πει. Με ποια πρόταση θα πάει στην τελική αξιολόγηση, εμείς με ποια μέτρα, γιατί αυτό θα το ρωτήσουμε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε με, εμείς έχουμε, καλά το ΣΥΡΙΖΑ σας λέει το βαρέ τα ταούλια, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Έχει αναστατώσει το άπαν σύμπαν. Εμείς κύριοι συνάδελφοι ζητήσαμε από το, δεν ζητήσαμε πολλά από την αξιωματική αντιπολίτευση, να κάνει ό,τι ακριβώς έκανε το πολιτικό σκέλος του ΙΡΑ στην Ιρλανδία. Που δεν έκανε απολύτως τίποτε και δεν μίλησε καθόλου για όσο διάστημα η χώρα του διαπραγματευόταν για να βγει από το μνημόνιο. Καινούριο αυτό. Έτσι. Αυτό εμείς, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κάνει ούτε ό,τι το πολιτικό σκέλος του ΙΡΑ. Ας το πάρουν λοιπόν όλοι από όσους θα ακούσουν αυτό καλά. Αυτό σας λέω μόνο. Ο Τζέρι Άνταμς, ο αρχηγός του ΙΡΑ, του πολιτικού σκέλους του ΙΡΑ, του Σιν Φέιν,
είπε ότι εμείς διαφωνούσαμε με το μνημόνιο. Η συμφωνία η αρχική ήταν λάθος και απέτυχε. Πλην όμως το μόνο το οποίο ακούνε οι αγορές είναι ότι μια χώρα, ένα κράτος θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της απέναντι στο χρέος της. Αυτό δεν το είπε λοιπόν ούτε ο Σαμαράς, ούτε ο Βενιζόλης, ούτε κανείς. Το είπε ο Τζέρι Άνταμς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ας βγάλουν όλοι τα συμπεράσματά τους και ας καταλάβουμε πού οδηγούμε. Φαντάζομαι η κυβέρνηση επιδιώκει την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν είναι, έχει τη ματιά της στραμμένης στις εκλογές. Η κυβέρνηση θέλει να βγει Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Φυσικά. Ναι. Εννοείται. Το λέω επειδή λοιπόν όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας είναι άμεσα συνυφασμένη με το αύριο. Ναι. Με το τι θα γίνει δηλαδή στα ζητήματα που μας αφορούν, ναι, στην οικονομία, στη σχέση μας με την Ευρώπη κτλ. Κτλ. Η κυβέρνηση ποιο πακέτο προτείνει στους βουλευτές για να ψηφίσουν Πρόεδρο Δημοκρατίας? Τι τους λέει δηλαδή? Ότι εμείς προτείνουμε να γίνει το εξής στο αμέσως προσεχές διάστημα, ώστε αν εκλέξουμε Πρόεδρο την επόμενη μέρα το πρωί, θα σας φέρουμε να ψηφίσουμε το τάδε μέτρα. Δεν θα έχει κανένα μέτρο. Θα βγούμε από τα μνημόνια. Θα συνεχίσουμε με εξάμεινο. Θα συνεχίσουμε με νέα σύμβαση. Τι προτείνει? Είναι σαφές. Παρακαλώ. Εμείς θέλουμε να βγούμε από το μνημόνιο και θέλουμε να μας επιτραπεί να βγούμε από το μνημόνιο με τους καλύτερους όρους. Όταν όμως αυτή η διαδικασία δυσχεραίνεται διαρκώς με αυτά τα μηνύματα που στέλνονται και γίνονται όλο και πιο σκληροί, δεν μπορούμε. Έχει παρεμποδιστεί. Έχει παρεμποδιστεί η διαδικασία εξόδου. Η προσπάθεια δηλαδή για να έχουμε την καλύτερη δυνατή συμφωνία για τη χώρα τορπιλήσεται και υπονομεύεται από αυτά που σας είπα πριν. Εντάξει, αυτό το είπατε. Εντάξει, αλλά λέμε αν θα πείτε συγκεκριμένα λοιπόν, πράγματα. Για να μπορέσουμε λοιπόν να έχουμε την καλύτερη δυνατή συμφωνία πρέπει να σταματήσει αυτό. Να μην δηλαδή έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις ότι υπάρχει. Απόψε που θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός θα έχουμε και το όνομα, κυρία Βούλτεψη. Δεν υπάρχει κάτι για σήμερα, κύριοι συνάδελφοι. Δεν ξέρω πώς βγήκε αυτό. Α, δεν θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, θα έχει μήνυμα? Όχι, δεν υπάρχει κάτι για σήμερα. Δεν υπάρχει. Μάλιστα. Καλώς. Επομένως, το όνομα πότε θα το ανακοινώσετε? Εντάξει, προφανώς καταλαβαίνετε ότι θα γίνει. Αυτό είναι εντός των ημερών. Δεν το γνωρίζω. Εντός των ημερών. Μάλιστα. Είναι θέμα του Προέδρου και της κυβέρνησης και του Αντιπροέδρου. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Είστε καλά. Καλημέρα.